ηλικίας είστε λίγο? Εγώ τελείωσα το 75. Εσείς είστε η κυρία? Νίκη Παπαθανασίου. Έχετε να μας πείτε κάτι, κάποια ανάμνηση? Τι να πω, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Εγώ κάλεσα όλες τις φίλες, μας βοήθησε το Facebook, οι ιστοσελίδες και όλα πήγαν καλά και πολύ συγκινημένη. Πιστεύω και άλλη φορά να συναντηθούμε, να είμαστε καλά όλοι, με υγεία. Oh,
επισκέψει υπηρεσία και θέσουμε τον δρόμο του Θεό, τον ενωρητό, επιτρόπου στρεμητό και φρετό, τον γενετό του και τον δρόμο αυτόν, τον επιτελού την αγενεότητά αυτή και τον πισπερόν τα δρατά αυτά και τον πάλι ποτέ οικοτρόφων μετά την οικογένεια αυτών και πάντων συνερθόντων και την ακούθεια τα αυτή υπηρεγία τη εταιρεία αυτών. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών, ένα και εν το ονόματό σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Λατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγνης ημάς εις πειραιμόν, αλλά ρίσε ημάς από του κονιού. Σας εύχομαι, ο Θεός σας δίνει υγεία, να έχετε αγάπη μεταξύ σας και όπως είστε σήμερα, να είστε σε όλη σας τη ζωή. Ευχαριστούμε. Να σας πάρω από εκεί, μετά, περιμένετε. Περιμένετε να σας πάρω όλους. Αν μετέφυγε και κάποιον άλλο να πέσει. Τι βγαίνεις. Μιλάτε και από εδώ και από εκεί. Έλα, τώρα. Εν αλλάξει. Μία από εδώ, πέσε μία από εδώ. Όμως θα δώσει και αφόρμες, όμως θα δώσει και αφόρμες.
τι βάζαμε, μακαρένες και καφέ. Εσύ γι' αυτό έχεις και το λουλούδι και γι' αυτό το πάρουμε λίγο τι όμορφο λουλούδι. Ένα πάει, θα πάει. Και κάναμε πασαρέλα εδώ μέσα που βάζαμε τα μαγιό και βάζαμε και κάναμε πασαρέλα. Εσύ είπατε του λάβα, είστε και του λάβα που επικοινωνούσε με τα γόρια και ανήκαμε τελικά και μετά κοιτούσαμε τα γόρια, τα δίναμε τα μασάκια. Δεν μου λες. Ναι. Η Ελένη δίναμε τα μασάκια με κατακόρφους και Δηλαδή η πρώτη ερώτησή σας ήταν εδώ, έτσι. Εγώ δεν ερωτεύκα. Όχι, εν πάση περιπτώσει αυτό το σκύρτη μα. Όχι, δεν είναι σκύρτη μα. Εντάξει, πείτε. Ένα λεπτό. Κάνει σκύρτατε. Τι σημαίνει για εσένα. Εγώ είμαι η πρωί. Το πρωί είμαστε εδώ. Τα μαθαίνουμε. Το μεσημέρι μα το πρωί. Το βράδυ μα το πρωί. Τι που ήταν στο ροχέρα. Εδώ τρώμε και εδώ διαβάζω. Όχι, μάλλον δεν είναι αυτά. Α, εσεί εδώ. Εμεί μετά από χρόνια αλλάξαμε. Το χειμώνα χωρίς θέρμα σε κουβερτούλες. Ναι, το παράπονο όμως δεν είχαμε ζέστη. Λες και στα σπίτια μετά, τις φορές πεινούσαμε τα καλυμμένα. Το μενού τι είχε το μενού. Α, φασόλια. Α, το μενού. Λαχανόριζο με ξυλό. Ξυλό αυτό με την πέτρα. Να ξεχάσω ότι σκεφτείτε τις ζουμίτσι κεραρισμές. Καλά είναι η κεραρισμία. Αυτή η συνταγή της έχω πάρει από την κεραρισμία. Κοίτα, είχαμε και τρεις σαρδέλες με λάχανο. Δεδομένο. Δίχως πρόσωπο στην τηλεόραση που είχε εδώ. Ναι, ναι, είχε μια τηλεόραση και το μόνο έργο που βλέπαμε άνθρωπος δίχως πρόσωπο. Αλλά άνθρωπος δίχως πρόσωπο ήταν έτσι φοβερό, τρέμαμε κιόλας. Ποιος θα μας πει το πρωί, πώς... Το πρόγραμμα πώς ήταν, το πρωινό ξύπνημα. Τι είπα, ξυπνούσατε, πηγαίνατε στις σκεφτούς και πάλι μυρίζατε. Ένα μπάνιο είχατε όλες μαζί, κοινό. Το φαγητό ήταν υπέροχο. Το καλύτερο! Από τότε δεν ξαναφέραμε το ξόδεσμο φαγητό. Η κυρία Ερασμία με τους κεφτέδες της και με τα σαρμαδάκια, με τα γιαπράκια. Σκέτα χωρίς κιμά, ε! Όχι, μη κοιμάσαι παρακαλώ. Σκέτα, λεμονάδα και κεφτέδες όχι με κοιμά, ζούμε και κοιμά. Τρίβουμε το ψωμί, το νοσκεύουμε, βοηθούσαμε κι εμείς. Με καλύτερες κεφτέδες τις φτιάχνουμε, κοίτα, οι πιο νόστιμες. Οι πιο νόστιμες ήταν οι κεφτέδες δηλαδή, έτσι. Και την Κυριακή το βράδυ, μία φέτα με τον τέτοια, μία φέτα με τον τρεις ελές, δύο σάπις, μία καλή και μια που δεν έτσι αλάχνω, σε λάχνω. Είμαστε καλύτερα. Μπράβο, ευχαριστώ. Και κυρίες τι έφερε, τι μας πούν. Τι θα συμπούμε πάντα, να τους πεις τι έφερε. Λέγε, λέγε Βάγκη, σύντρα. Είναι πολύ, λέγε. Η Βάγκη ήταν πολύ ζωηρό. Α, είμαι πολύ ζωηρή. Ο παπάς μου ήταν, έλεγε Ζαχαρούλα, από Ρόδο βγήκε Αγκάθ. Εσύ είσαι με το Ρόδο ή το Αγκάθ. Εγώ σίγουρα είμαι με το Αγκάθ. Φαντάζεσαι με το Ρόδο. Τώρα είναι το Ρόδο. Έτσι έλεγε, τι είμαι στο ζωγερή που έλεγε. Έτσι έλεγε. Έτσι έλεγε Ζαχαρούλα. Και την έσαι με τη Λιβιά του που έλεγε. Πού πας δέσποινα, στο Λαβιά. Άλλο σου φόρτισε σου. Και όταν το κατάτε λίγο στη Λιβιά του εμένα με έλεγε Ζαχαρούλα. Ποιος ήταν αυτός Βάγια που σε έφερε στο... Η ξάδερφος που της πεις. Η ξάδερφος της πεις από τις κάτες, τις κάτες και τις ούλους. Είσαστε μεγάλο σόι δηλαδή. Και λέει μετά τη γεννίτσα του είχα. Ποιο πήρε καλέ Βάγια, ποιο πήρε. Το ξάδερφος από τις κάτες. Όταν μιλούσα μαζί του με έπαιρνε παιδιά, αλλά και εγώ τι έλεγα. Αλλά τα πηγαίναμε στο ποτέ.
Εγώ θα παραλίγο θα παντρευόμουν στα Σέρβια. Με ένα Σερβιώτη. Και γιατί? Δεν τον ήξερα, αυτός με ήθελε. Εγώ δεν τον ήξερα καθόλου, πραγματικά σας μιλώ. Αλλά επειδή με έκλεισε η Ζαχαρούλα έξω και από αντίδραση με έκανε πρόταση. Μάθω που τον έπαιρνα, θυμάσαι. Ορίστε. Λοιπόν, ναι. Και δεν είχε δικαίωμα να με κλείσει, παιδιά, γιατί πήγα σε μια φίλη μου που θα παντρευόμουν. Είχε παράδεια, μάνα. Είχε παράδεια. Κάναμε την κρίκα. Η μένα μήκη, μήκη σου μαντάφησα. Ήξερα εγώ. Και επειδή άργησα μέχρι τις έξω ζευγαριά και μου λέει άνθρωπος στον πατέρα σου. Και ποιος άνθρωπος πει ότι έκανε φαντάρι για εμείς έχεις χρόνο αυτό το φαντάρι. Εγώ στα άνθρωπος δεν έχεις πρέπει να θυμάσαι. Τώρα τι, 9 μήνες η περίπτω, δεν είναι τίποτα. 9 μήνες πάνε φαντάρι τώρα. Thank you.
Εσύ θα κάνεις τη ρηστόρα. Για να πω εγώ δεν ξεράνεις εγώ. Είμαι πιο νέος από όλοι εδώ. Είμαι πιο νέος, δεν είναι. Μπορεί να είμαι λίγο πιο ευθραφές από ό,τι είμαι τότε, αλλά αισθάνομαι πιο νέος από όλους. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος. Μπλιούμις Χρήστος, σύζυγος Καλιφόρνιας Παπαγιάννη. Καλή καρία. Ο γιο Ευαγγελός. Α, Νίκο Ελένη. Μαρία Φιλιάρη. Σμέρνος Γιώργος. Κλεισμένη Παπαφωτίου. Αυτό που σημαίνει για την Ακρίνα. Ποντίκη Ολυμπία. Κατερίνα Καμπαλιάρη. Ισόγλου Καλιόπου. Δεν πειράζει. Μαρία. Πιο παλιά είναι. Είστε πιο παλιά. Παπαγιάννης Κώστας. Όλοι κολλακτήρου Σαββατούλα. Τώρα. Εγώ είμαι η Παπαγιάννη Καλιφόρνια και εσείς είστε της Στέλλας ο άντρας. Δεν το χάνω κι εγώ. Κάπως για ο άντρας μου λέει καλά που το βρήκες. Ανοίγετε την καροσύνη. Και να ξεφαντώνουμε με χορούς κυκλοπίκους. Έλα κάποιος να βοηθήσει. Έλα. Μην αφήνετε μόνοι μου. Δεν μπορώ να το λέω. Μαρία, Μαρία. Ανοίγετε την καροσύνη. 2 λεπτά μόνο την προσοχή σας. Εμείς όλοι δεν είμαστε οικότροφοι, είμαστε και συνοδοί. Ως συνοδοί λοιπόν οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συντηρητές αυτής της εκδήλωσης, της αντάμωσης, της συνάντησης των ανθρώπων οι οποίοι έζησαν δύσκολες και εύκολες και χαρούμενες στιγμές και τις είδαν εκ νέου και χάρηκαν και αυτή τη χαρά την παίρνουμε και εμείς ως συνοδοί. Ευχόμαστε λοιπόν όλοι σας να γεμίσετε τις μπαταρίες από αυτή τη συνάντηση και να ορίσετε και μια άλλη, δεν ξέρω πότε. Περνάμε, περνάμε, μας κερνάμε. Έλα Όλγα. Περνάμε και να πιούμε, άντε να γερνάς να καλό περνάς. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε. Για καλό κρασί κέρνα μας, κέρνα μας. Μας είπα για καλό κρασί κέρνα μας, κέρνα μας. Κι
Άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Ήρθαμε να το πιούμε, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Μας η παλιά γλυκό μπλαζιάνε, κέρνα μας, κέρνα μας. Εμείς πολύ δεν πίνιαμε, κέρνα μας, κέρνα μας. Πέντες οι καμιτζάνες, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Πέντες οι καμιτζάνες, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Όλοι σας αγαπούσαμε, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Κοίταμε να σας δούμε, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Εγώ κρασί δεν επίνα, κέρνα μας, κέρνα μας. Ούζω για να με φύσω, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Και τα ψηλά παραθύρα, κέρνα μας, κέρνα μας. Είναι για τις κοπέλες, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Είναι για τις κοπέλες, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Διαβάστε. Oh,
λίγο η όλγα, η δυναμική. Είναι ο άντρας της Στέλλας. Τέλειο. Άντρας της Στέλλας και ο Πρωτεύτες. Έτσι. Κοριτσάκι, γεγιές. Έτσι, μπράβο. Δύο λουλούδια. Έτσι, έξι χρόνια, έξι μια ζωή. Μια ζωή. Τα πιο όμορφα χρόνια. Και πάντα περνάει πως είναι τα πιο δύσκολα, αλλά τα πιο όμορφα. Έτσι είναι. Τα πιο δύσκολα, τα πιο όμορφα.